απλά και σημειολογικά. Ναι, μιλήσουμε. Δεν θέλω τέτοια ιδέες αυτές που ξέρεις στα ράδια και λες. Τι θα πούμε, τον Ουμπέρτο τον Έκο. Έχουμε τον Ουμπέρτο τον Έκο. Έχουμε την Ελένη Μενεγάκη. Την παλαιότερη γάτα αυτή τη στιγμή σε τέτοια τη ελληνική τηλεόραση. Έχουμε το στούντιο του Αλφα που είναι δίπλα από το δικό τη, το οποίο το έχει δει πάρα πολλές φορές. Και μην πα σε ένα στούντιο ακόμα και εγώ που είμαι νεότερο γιατί είμαι μικρό παιδί και είμαι καινούριο στην τηλεόραση. Βλέπω που κάθομαι, τι κάνω, α πούμε στον Περί, γιατί μια φορά μου βγάζουν το μαλλί κόκκινο από τη μία. Λέω στον Περί, δεν πάω από εκεί που βγαίνει μαύρο το δικό σου, γιατί θα μου νομίζουν ότι το έχουμε. Ναι. Ξηγηθεί και φυστήκη. Ναι. Η Ελένη δεν ήξερε από ποια μεριά είναι το σκίσιμο. Ναι. Η Ελένη Μενεγάκη δεν ήξερε. Ναι. Δεν είχε δει την καρέκλα που κάθεται και αν είναι προς το φακό ή αν είναι από εκεί που δεν είναι. Ναι. Αλλά τι νόημα έχει. Και πάμε. Και τι νόημα έχει να φορέσω ένα σκιστό μέχρι εδώ. Ναι. Και να το πάω από εκεί που δεν φαίνεται. Τι να σου πω τώρα. Άρα λοιπόν. Για το όρθιο. Για το όρθιο. Τι να σου άρα, πω λοιπόν. Με τρεις αναγνώσεις. Πρώτη, ότι πάω με σκιστό. Όταν πάω με σκιστό κάπου, πάω για να δείξω το σκιστό. Δεύτερον, την καρέκλα του Μουτσινά την ξέρει απ' έξω και ανακατοτά γιατί είναι ακριβώς δίπλα αλλά και μπροστά στην μάπα της. Και τρίτον, το έκανε όπως έπρεπε για να γίνει λίγο πιο χαριτωμένο. Ναι, ρε παιδί μου, δεν προλάβαινε να βάλει το φόρεμα ανάποδο να πάει το σκιστό από την άλλη. Κατάλαβες, δεν προλάβαινε να το βάλει από την άλλη το σκίσιμο. Το φόρεμα δεν πάει ανάποδα, αλλά εγώ εκείνο που με εντυπωσίασε πιο πολύ. Γιατί η Ελένη προχθές ήταν εντυπωσιακά όμορφη. Ήτανε Hollywood. Ήτανε πολύ σεξι και πολύ ζουμερή και juicy, πώς το λένε αυτό το εργατικό. Τους αρέσει την Ελένη. Μας έκανε μάγκες. Το πιο πολύ που είδα. Και δεν είχε άκουσα σχόλιο, ήταν το εδώ. Εδώ έγινε πάλι κάτι. Όχι, εδώ δεν είχε πρόβλημα από ό,τι κατάλαβα. Ήταν πολύ ωραίο. Δεν είχε πρόβλημα η Ελένη με το πάνω, είχε πρόβλημα με το κάτω. Και εγώ τι καταλαβαίνω. Γιατί το σκίσιμο ήταν λάθος. Η Ελένη δημιουργήθηκε. Δεν το βάλει το σκιστό ποτέ. Δεν το βάζω το σκιστό. Ό,τι έχω δει τα σκιστά είναι συνήθως αριστερά. Δεν ξέρω γιατί. Είναι αυτό που έκανε και. Είναι αυτό που έκανε και ο άλλος. Που έβλεπα τον Αλευρά με το Μουζουράκι που έκανε ότι όλες βάζαν το χέρι εδώ, είχαν σκιστό εδώ. Και οι τραγουδιάρες και τη Γαρμπή τραγούδαγε έτσι. Με το όμως, το χέρι εδώ. Η Άντζελα Δημητρίου με το χέρι εδώ. Τώρα η Μενεγάκη με κάτι, το πόδι εδώ. Και όμως το μεγάλο